Γεια σας, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα δούμε ένα unboxing του The Rat Catcher. Το The Rat Catcher, ένα παιχνίδι που βγήκε στο Kickstarter, πρόκειται για ένα solo adventure game αποκλειστικά για ένα παίχτη, σχεδιασμένο από τον Matthew Aisley. Ουσιαστικά στο παιχνίδι παίρνουμε το ρόλο ενός Rat Catcher, δηλαδή κάποιου κυνηγού αρουραίων, ο οποίος προσπαθεί να σώσει την πόλη Μπρι από τις ορδές αρουραίων που έχουν προσελκυθεί σε αυτή από κάποιο μαγικό τυρί. Πάμε να δούμε τα components. Ανοίγουμε λοιπόν το κουτί του Rat Catcher. Βλέπουμε ότι έχει αρκετά ωραία εικονογράφηση. Στο εσωτερικό βρίσκουμε τα εξής. Καταρχήν, αυτό μοιάζει να είναι ένα rat cage. Αυτό είναι ξύλινο, το οποίο θα πρέπει να συναρμολογήσουμε, λογικά δεν θα θέλει κόλλα. Και το οποίο θα βάζουμε μέσα τους αρουραίους, όπου λέγεται rat cage. Έχουμε μετά ένα rulebook σε παράξενο σχήμα, το οποίο είναι έγχρωμο, εξηγεί ωραία όλα τα κομπόνες του παιχνιδιού, έχει αρκετές εικόνες, φαίνεται αρκετά επεξηγηματικό δηλαδή, και είναι 28 σελίδες. Και στη συνέχεια έχουμε κάποια ζάρια, τα οποία τα χαρακτήριζα αρκετά μικρά. Έχουμε το μαγικό τυρί, το οποίο έχει προσελκύσει τους αρουραίους εδώ στο Μπρι. Κάποιους διάφανους κύβους σε 4 χρώματα και μερικές κάρτες ταρό size. Επίσης κάτι ποντίκι από πίσω και από κάτω, όπως είδατε, σηκώνεται το πολύ καλό insert. Έχουμε ένα punch board με διάφορα tokens, καθώς και σε χοντρό χαρτόνι, ας πούμε εδώ έχουμε τον Abysmal Rat, ο οποίος είναι λογικά ο εχθρός που αντιμετωπίζουμε στο τέλος, και το Rat Tracker. Εδώ έχουμε την Brood Mother, Nemesis Rat, και από την άλλη μεριά τον The Rat King, άρα είναι double-sided, άρα πίσω από τον Abysmal King υπάρχει ο Δαιμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει 4 εχθρούς. Και εδώ έχουμε τους χαρακτήρες, τους Rat Catchers που μπορούμε να παίξουμε. Βλέπουμε ότι η Miss Black έχει ένα background. Υπάρχει ακόμα ο Guildmaster Oratios, ο αυλητής, εδώ βλέπετε και την πολύ ωραία εικονογράφηση που έχει. Επίσης υπάρχει ο καθηγητής Fume, από την πίσω μεριά υπάρχει και η ιστορία του. Η Madame Cage, που είναι κλουβί δηλαδή το όνομά της, καθώς και η αδερφή Constantine. Βλέπουμε λοιπόν από την μπροστά μεριά ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό character sheet, το οποίο είναι ανάγλυφο. Εδώ όλα αυτά είναι ανάγλυφα, ειδικά τώρα αποτυπώνται στη λήψη, όπου μπορούμε να βάζουμε είτε τυριά για να ενεργοποιούμε ιδιότητες, είτε κάποια markers που, γι' αυτό είναι και διάφορα τα markers που έδειξα, και μετράνε κάποια πράγματα. Έχουμε στη συνέχεια πολλούς αρουραίους σε διάφορα χρώματα. Έχουμε πιο μεγάλους, όχι, αυτοί είναι χαρακτήρες μας, δεν είναι πιο μεγάλοι αρουραίοι. Έχουμε όμως και πιο μεγάλους αρουραίους, τους Nemesis Rats εδώ πέρα, καθώς και ένα ωραίο cloth bag, το οποίο χρησιμοποιείται στο παιχνίδι για να τραβάμε random, φαντάζομαι, αρουραίους. Είδαμε λοιπόν τα components, φαίνεται πάρα πολύ ωραία, 6 χαρακτήρες, 4 Nemesis, αρκετό replayability ίσως, είναι ένα ερώτημα το replayability. Πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις. Είδαμε λοιπόν τα components του κουτιού, μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία, το παιχνίδι γενικά φαίνεται ενδιαφέρον, έχει μικρή διάρκεια, λιγότερο από μία ώρα, οπότε ένα solo playthrough σίγουρα θα ακολουθήσει στο κανάλι. Μένει να δούμε αν έχει replayability. Όλα αυτά θα φανούν, μέχρι τότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο.